ήταν μετά από πολλές ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. Με ένα γκολ, μια στιγμένη φάση. Μοιάζει αυτός ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται εδώ. Εντάξει, εμείς πιστεύω σήμερα το δώσαμε το παιχνίδι εμείς οι ίδιοι. Κάναμε αρκετά λάθη στην τελική πάσα. Μπορούσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο μπορούσαμε να δώσουμε εύκολες λύσεις, δεν τις δώσαμε. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να έχει και ο αντίπαλος τις ευκαιρίες του να τις κάνει γκολ και να είμαστε και ευχαριστημένοι που δεν έκανε και το 2-0 στο τέλος. Αυτό το 1-0 δεν λέει τίποτα όμως για την υπόθεση πρόκρισης, γιατί υπάρχει ένα δεύτερο παιχνίδι. Δεν το συζητώ. Αλλά θέλαμε και περίμενα να κερδίσουμε σήμερα το παιχνίδι. Δυστυχώς τα πράγματα ήρθαν έτσι και πρέπει τώρα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να έχουμε καλύτερη απόδοση στο επόμενο παιχνίδι για να μπορέσουμε να περάσουμε στους ομίλους, γιατί οποιοδήποτε άλλο πράγμα για μας θα είναι καταστροφή. Βγαίνει κάτι που θα αλλάξετε μέσα σε αυτή την εβδομάδα, κάτι θετικό που είδατε και θα βοηθήσει στο να γίνει καλύτερο ο ΠΑΟΚ από αυτό το παιχνίδι το απόψινό? Εντάξει, το μόνο που έχω να πω είναι ότι είμαστε σε ένα δρόμο που δύσκολα οι αντίπαλοι μας κάνουν ευκαιρίες. Εμείς σήμερα είχαμε αρκετές προϋποθέσεις. Δεν τις τελειώσαμε. Πρέπει να επιμείνουμε και να προσπαθήσουμε εκεί. Ήταν μια κατραπακιά για όλους μας αυτό το αποτέλεσμα. Εμένα τώρα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι το παιχνίδι με την Καλονία, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα. Είναι πολύ κοντά το παιχνίδι αυτό και πρέπει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις υποχρεώσεις της ομάδας.